Καλά κρυμμένες τα αναρρύθμιτα άρθρα του δεδαλώδους νομοσχεδίου για τον ενιαίο φόρο ακινήτων βρίσκονται ορισμένες αποφάσεις που εξοργίζουν και προκαλούν το δημόσιο αίσθημα. Η παρατηρητικότητα του πολιτικού μηχανικού και πρώην Προέδρου του Συλλόγου Κατασκευαστών Μαγνησίας αποκαλύπτει μια διάταξη αναφορικά στο καθεστώς αμοιβών των καλοπληρωμένων στελεχών της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Με χθεσινό το άρθρο στην εφημερίδα Ταχυδρόμος, ο κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου επισημαίνει ότι όσα στελέχη έπραξαν εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές, τις οποίες ξέχασαν να τις δηλώσουν, απαλλάσσονται στην ουσία από φορολογικές προσαυξήσεις και πρόστιμα, επειδή το κράτος αναζήτησε τα συγκεκριμένα πρόστιμα με σημαντική χρονική καθυστέρηση. Ανάμεσα στις άλλες αμοιβές παχυλές που πήρανε, είχαν και ασφαλιστήρια συμβόλαια συντάξεως. Δηλαδή κάποια αμοιβή την οποία βαφτίσαν σύνταξη και την οποία βεβαίως την εισπράξαν αμέσως μετά την λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτή την αμοιβή δεν την δηλώσαν. Η εφορία το πήρε είδηση. Και τους επέβαλε να πληρώσουν πρώτον το φόρο που χρωστούσαν και δεύτερον όπως όλους τους Έλληνες και πρόστιμα και προσαυξήσεις. Και έρχεται τώρα το νομοσχέδιο την ώρα που όλους τους άλλους τους μαδάει το ελληνικό κράτος. Αυτούς τους κυρίως οι οποίοι είναι διασπαρμένοι σε όλα τα κόμματα. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η σιωπή. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η σιωπή και η ανοχή και μέχρι στιγμής δεν άκουσα κανένα να το σχολιάζει. Και αυτές τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα τους τα χαρίζει και όχι μόνο τους χαρίζει αυτά τα λεφτά, αλλά τους επιστρέφει και αυτά που τυχόν εντωμεταξύ έχουν πληρώσει. Αυτό είναι μια κατάντια. Δεν ξέρουμε πόσα λεφτά είναι, αλλά πρέπει να είναι αρκετά λεφτά. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι συμβολικό το πώς ακόμα διακομματικά και όλοι μαζί τα δικά τους τα παιδιά τα προστατεύουν. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες όλοι μαζί πανηγυρίζαμε την ώρα που όλοι μαζί έπρεπε να κλαίμε.